Κύριε Λαπαβίτσα, καλημέρα από το Ηράκλειο. Γεια σας κύριε Σαχίνη, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Πείτε μου κύριε Λαπαβίτσα, είναι τόσο ομός ο εκβιασμός πια? Ομότερος δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος, προβλέψιμος και μάλιστα είχε προβλεφθεί όπως αναφέρατε και εσείς. Είναι ένας εκβιασμός ο οποίος ασκείται με βάση τη ρευστότητα και με βάση χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου, πράγματα που συνδέονται, διότι όταν περιορίζεται η ρευστότητα των τραπεζών, μεγαλώνει και η χρηματοδοτική πίεση προς το δημόσιο. Ο συνδυασμός αυτός είναι εξαιρετικά ασφυκτικός για το ελληνικό δημόσιο και έχει και επιπτώσει στην ελληνική οικονομία. Είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει. Φοβάστε ότι η πραγματική οικονομία που έχει αδρανοποιηθεί ουσιαστικά όλο αυτό το διάστημα από τον Οκτώβριο παθαίνει και βλάβες μη αναστρέψιμες πλέον? Κοιτάξτε, όχι για την ώρα, διότι η ζημία την οποία έχει υποστεί η οικονομία μας την τελευταία πενταετία με τα προγράμματα των μνημονίων και τα λοιπά είναι τρομακτική και ήδη η βάση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Είχαμε μια σχετική ανάκαμψη προς το τέλος του προηγούμενου χρόνου, αλλά αυτή σταμάτησε με τις εκλογές. Έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα ιδιαίτερα σημαντικό, απλώς η συρρήκνωση είχε τερματιστεί. Αυτό που γίνεται τώρα δεν προκαλεί ανήκει στο βλάβη, να μην λέμε τώρα τι θέλουμε, αλλά σίγουρα είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη για όσους λειτουργούν στον ιδιωτικό τομέα. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό, διότι καταρχήν έχει επιταθεί πάρα πολύ η τάση του «δεν πληρώνω» ανάμεσα στους ιδιώτες. Υπάρχει δηλαδή μια κατάρρευση περαιτέρω της ιδιωτικής πίστοσης, η οποία είναι καταλυτικό πράγμα για την ελεύθερη οικονομία. Και φυσικά υπάρχει και ένα πάγωμα περαιτέρω των τραπεζικών πιστώσεων. Ο συνδυασμός αυτός είναι πάρα πολύ ασφυκτικός. Αν βάλετε και την ανασφάλεια και την ανησυχία για το μέλλον, προκαλείται μια κατάσταση δύσκολη στην οικονομία. Το βλέπουμε όλοι μας αυτό σημαίνει. Πείτε μου, πολιτικά και ως οικονομολόγος, έχετε μια εξήγηση. Στις 20 Φεβρουαρίου καταλήξαμε σε μια συμφωνία. Η ελληνική πλευρά είπε ότι δεν είναι η καλύτερη συμφωνία, αλλά είναι μια αναγκαία συμφωνία. Από την επομένη κιόλας όμως, άρχισε να ξυλώνεται ουσιαστικά, με πρώτες και καλύτερες δηλώσεις Σόιμπλε, θυμάμαι, 21 Φεβρουαρίου. Ακόμη και αυτή η συμφωνία, έχετε μια εξήγηση γιατί τελικώς? Και βέβαια, μετά τη συμφωνία εκείνη, εγώ είχα γράψει ένα άρθρο, τέλος πάντων, το οποίο είχε διαβαστεί εκτενέστατα και στην Ελλάδα και διεθνώς, όπου είχα εκφράσει ορισμένες απορίες και ανησυχίες που είχα για τη συμφωνία, διότι αν θυμάστε, υπήρχε η λεγόμενη δημιουργική ασάφεια στη συμφωνία αυτή. Η δημιουργική ασάφεια είναι ασάφεια, όπως καταλαβαίνετε, και ερμηνεύεται και κινείται όπως το θέλει ο καθένας. Αυτό που έγινε μετά τη συμφωνία εκείνη είναι ότι η άλλη πλευρά, η οποία έχει και τη μεγάλη ισχύ, άρχισε να την ερμηνεύει όπως αυτή ήθελε. Και άρχισε να δίνει μια κατεύθυνση στα πράγματα τέτοια ώστε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της, δηλαδή τα συμφέροντα των δανειστών. Και ποια είναι τα συμφέροντα αυτά, μα είναι ξεκάθαρο. Τα συμφέροντα αυτά είναι κατ' ουσία να αποδεχτεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνησή μας δηλαδή, ένα πρόγραμμα, ένα πλαίσιο τέτοιο σαν και αυτό το οποίο αφήσαμε πίσω. Αυτό μας πίεζαν να κάνουμε, μας υπέσκαπταν, ασκούσαν διάφορες άλλες πιέσεις κτλ. Και προσπαθούσαν να δώσουν μια ερμηνεία σε όλες αυτές τις πλευρές της συμφωνίας, τέτοια ώστε να οδηγήσει εκεί. Αυτό συμβαίνει. Μαζί με τον εκβιασμό που σας περιέγραψα πριν από λίγο. Κύριε Λαπαβίτσα, ωστόσο, εάν το προηγούμενο διάστημα κάποιοι λέγαν κάθε φορά το σενάριο του Grexit, τώρα έχουμε αλλάξει το λεξιλόγιο, μιλάμε για Grexit Tent, φορτώνουν τις ευθύνες στην ασάφεια της ελληνικής πλευράς στις προτάσεις. Ωστόσο, οι κινήσεις Δέλτα Νιτάφ, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Γερμανού Υπερυπουργού Οικονομικών της Ευρώπης ουσιαστικά, φαίνεται να οδηγούν πολύ πιο γρήγορα στο Grexit Tent. Συμφωνείτε? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια διάσταση την οποία πρέπει να την καταλάβει ο ελληνικός λαός και η οποία εμπολής κρατιέται κρυφή για λόγους που δεν είναι της ώρας. Αλλά η νομισματική ένωση στην οποία ανήκουμε, καλώς ή κακώς, τέλος πάντων αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο ανήκουμε, είναι ένα πλαίσιο μηχανισμών. Δεν είναι ένα ανατολικό παζάρι, όπως σου δίνω και μου δίνεις κάθε μέρα. Είναι ένα
ένα πλαίσιο μηχανισμών. Το πλαίσιο αυτών των μηχανισμών έχει γίνει πάρα πολύ σκληρό. Ήταν σκληρό εξ αρχής και έγινε ακόμα σκληρότερο μετά το 2010. Το πλαίσιο λοιπόν αυτό έχει τους δικούς του κανόνες, τη δικιά του λογική, τους δικούς του μηχανισμούς, το δικό του κανονιστικό πλαίσιο γενικώς. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι η κυβέρνησή μας, η οποία θέλει να πάρει μερικά μέτρα τα οποία είναι εξαιρετικά επιθυμητά για την ελληνική οικονομία, συναντάει συνεχώς τριβές από αυτό το πλαίσιο και πρέπει να διαπραγματευτεί το πώς θα κινηθεί. Και το πλαίσιο αυτό αποδεικνύεται πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ επιθετικό, ανηλές. Αυτό σημαίνει. Δεν είναι δηλαδή κάποια ιδιορυθμία του κυρίου Σόιμπλε ή άλλων ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Ναι, δεν είναι η καλύτερη πολιτική αυτή, ούτε είναι η πολιτική της οποίας εγώ προσωπικά θα συμπαθούσα ή θα συνέπειταν οι απόψεις μου μαζί τους προς Θεού. Αλλά αυτοί μιλάνε για το πλαίσιο, μιλάνε για τους θεσμούς τους. Δεν τους κατέβηκαν αυτά τα πράγματα στο κεφάλι μια ωραία πρωία. Δεν είναι δηλαδή κάποια ιδεολογήματα ή κάποιες αιμονές που έχουμε. Αυτό συμβαίνει. Πείτε μου κάτι, σαν ένας οικονομολόγος με διεθνή εμβέλεια και γνώση, υπάρχει μια διελκυστίδα. Η δικιά μας πλευρά φαίνεται να λέει ότι δεν θα το φτάσουν μέχρι τα άκρα, διότι θα υποστούμε εμείς μεν τις συνέπειες ενός ατυχήματος ή μιας εξόδου, αλλά θα είναι πολλαπλασιαστική η κατάσταση για την ίδια την Ευρωζώνη. Ο κύριος Σόιμπλε προχθές λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι υπολογισμένο ένα ενδεχόμενο κόστος, ακόμη και από τις αγορές, και ουσιαστικά δεν μας στοιχίζει, πολιτικά θέλουμε να κρατήσουμε την Ελλάδα. Εσείς πού βρίσκεστε σε αυτές τις δύο διαφορετικές εκ διαμέτρου τοποθετήσεις? Εγώ προσωπικά λέω το εξής. Η χώρα μας έχει υποστεί τον παθόν της στον τάραχο εδώ και 5 χρόνια. Για να μείνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να, τέλος πάντων, βρει κάποια ισορροπία εκεί μέσα. Τώρα έχει μια νέα κυβέρνηση, η οποία νέα κυβέρνηση έχει μια άλλη άποψη για το πώς πρέπει να κινηθεί η οικονομία, η οποία είναι μια άποψη θετική, κατά τη δικιά μου τη γνώμη. Εκεί μέσα λοιπόν η κυβέρνησή μας, προσπαθώντας να επιβάλλει αυτή τη θέση της, βρήκε απέναντί της ένα τείχος, μια απόλυτη άρνηση. Η άρνηση αυτή των δανειστών εκβιάζει και εμέσως με την έξοδο. Με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφής ο πενιγμός ανά πάσα στιγμή. Περί εκβιασμού πρόκειται. Διότι δεν τίθε θέμα ότι αν η Ελλάδα αναγκαστεί να βγει, θα υπάρχει κόστος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τίθε θέμα ότι θα υπάρχει κόστος. Και κόστος της αναταραχής των αγορών και κόστος του δημόσιου των ομολόγων, συστημές των ομολόγων και ούτω καθεξής. Περί εκβιασμού πρόκειται. Αλλά φυσικά το κόστος για την νομισματική ένωση στην αυτή, από την μια ενδεχόμενη έξοδο της χώρας μας από αυτή, θα είναι πολύ μικρότερο από ό,τι ήταν πριν 5 χρόνια. Γι' αυτό ευθύνονται οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες πήραν σωρία αποφάσεων, οι οποίες ήταν εναντίον μας, οι οποίες ενίσχυσαν τη θέση των δανειστών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τη στιγμή αυτή, οι δανειστές, όταν αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο της εξόδου της Ελλάδας, έχουν πολύ μικρότερο κόστος από αυτό που θα είχαν πριν από 5 χρόνια. Έχουν καταφέρει να μεταθέσουν το κόστος πάνω μας. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Δεν πρέπει να δεχτούμε τον εκβιασμό αυτόν με τίποτα. Διότι το να γυρίσουμε πίσω, εάν γυρίσουμε πίσω, ή το να δεχτούμε ένα συμβιβασμό ο οποίος θα είναι κακός, θα είναι η χειρότερη εκδοχή από όλες. Η χειρότερη λύση από όλες. Δεν πρέπει να το δεχτεί αυτό το πράγμα ο ελληνικός λαός και η ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να κάνει αυτό που χρειάζεται για να επιζήσει κοινωνικά και εθνικά. Είναι πραγματικά κρίσιμες οι στιγμές. Κύριε Λαπαβίτσα, ο αντίλογος, τον ξέρετε καλύτερα εμού, γιατί καθημερινά το συναντάει και μέσα στο κοινοβούλιο, είναι ότι μα δεν έχετε πάρει εντολή να πάτε σε οριστική ρήξη με όλο αυτό το σύστημα. Ως κυβέρνηση εννοώ δεν έχετε πάρει εντολή. Σε αυτή την περίπτωση η γνώμη σας είναι ότι θα πρέπει να αποτανθείτε στο λαό? Καταρχήν εγώ έχω ακούσει μερικούς από τους πλέον ισχυρούς υπουργούς της κυβέρνησης να μιλούν ευθέως για ρήξη. Και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ακόμη. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα του τι λέω εγώ ή ένας άλλος βουλευτής. Η ιδέα της ρήξης και η προοπτική της ρήξης είναι κάτι που έχει εξεταστεί και έχει τέλος πάντων τεθεί στο τραπέζι έρμεσα ή και άμεσα ίσως από την ίδια την κυβέρνηση και τους διαπραγματευτές μας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Βεβαίως
αυτό που είπατε είναι απολύτως σωστό. Εμείς πήραμε εντολή να κυβερνήσουμε και να κάνουμε το, να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας που ήθελε ο ελληνικός λαός μέσα στην Νομισματική Ένωση. Βεβαίως. Αυτή είναι η εντολή που έχουμε. Εγώ όμως ήδη προ δύο μηνών είπα δημόσια, εάν τελικά δεν μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Σωστά. Εάν δηλαδή αποδειχτεί ότι οι δανειστές μέσω του εκβιασμού που ανέφερα προηγουμένως και τις τάσεις τους αποδείξουν ότι είναι αδύνατο να κάνουμε και τα δύο. Εάν δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει ο έντιμος εκβιασμός στον οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Reuters, τότε θα πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι θέλει. Θα πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να πάει. Θα χρειαστεί λαϊκή ετοιμιγορία. Είναι εμφανές. Δεν μπορεί να ληφθούν μεγάλες τέτοιες ιστορικές αποφάσεις χωρίς να ενημερωθεί και χωρίς να αποφασίσει ευθέως ο ελληνικός λαός. Θα είναι μια ευκαιρία επιτέλους να καταλάβει και τι έχει μπροστά του. Γιατί δυστυχώς η παραπληροφόρηση την τελευταία πενταετία αυτή είναι απίστευτη. Απλώς απίστευτη. Κάποιος πρέπει κάποτε να γράψει αυτό το βιβλίο. Πώς ο ελληνικός λαός συστηματικά παραπληροφορήθηκε και συστηματικά κρατήθηκε στο σκοτάδι για το ποιες είναι οι πραγματικές επιλογές μπροστά του. Κύριε Λαπαβίτσα, από τον Ιανουάριο, από τις 25 Ιανουαρίου, έχουμε φτάσει Απρίλιο, τελειώνει και ο Απρίλιος. Ουσιαστικά δηλαδή, φαίνεται να συμπίπτει το τέλος της λεγόμενης τετράμινης παράτασης, όπως βαπτίστηκε, με τη λεγόμενη Μεγάλη Συμφωνία του Ιουνίου. Και επειδή ο Πρωθυπουργός, καλά το είπατε, στο Reuters μίλησε για την ανάγκη ενός έντιμου συμβιβασμού, έβαλε και τέσσερα σημεία στα οποία η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω. Είναι το ασφαλιστικό, είναι ο ΦΠΑ, είναι η δημόσια περιουσία, είναι η μισθή. Το ερώτημα το δικό μου είναι, να το διαβάσω ανάποδα, να σας ευνηδιάσω, γιατί θα κληθείτε ως βουλευτής κάποια στιγμή να πάρετε θέση. Και αν όλο αυτό είναι ένα εντός εισαγωγικών θέατρο σκιών επί τέσσερις μήνες, ότι διαπραγματεύεται η κυβέρνηση όσο πιο σκληρά, φτάνοντας σε αδιέξοδα, πλην όμως δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε, η οποία ενδεχομένως να εμφανιστεί και ως καλύτερη από την προηγούμενη, αλλά να είναι η ίδια, και ελάτε να το αποφασίσετε ως Έλληνες, τότε δεν είναι μία ή άλλη. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, καταρχήν πρέπει να δούμε ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας στη στιγμή αυτή. Τώρα που μιλάμε, η μόνη ελπίδα ακόμα για, το ΣΥΡΙΖΑ, για τη χώρα πολιτικά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική δύναμη η οποία να μπορεί να μιλάει για τη χώρα, για το έθνος και να μπορεί τέλος πάντων να ανοίγει προοπτικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα μέχρι τώρα και μερικά από τα καινούργια που εμφανίστηκαν με μαγικό τρόπο το τελευταίο διάστημα και καταλαβαίνετε που αναφέρομαι, δεν πείθουν τον ελληνικό λαό και γίνονται όλο και πιο αναξιόπιστα. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό το δεδομένο ότι ό,τι θα συμβεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καταλυτική σημασία για τη χώρα, γιατί εκεί μόνο υπάρχει πραγματική πολιτική συζήτηση. Εκεί τέλος πάντων θα διαμορφωθεί το μέλλον της χώρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Ιδίως μάλιστα επειδή δεν υπάρχει και λαϊκό κίνημα. Δεν υπάρχει λαϊκό κίνημα τη στιγμή αυτή. Ο κόσμος εμπολής παρακολουθεί. Παρακολουθεί τι γίνεται και η διαμάχη γίνεται σε ψηλό επίπεδο, πολιτικό επίπεδο. Μήπως θέτε και εσείς, αν μου επιτρέπετε, μήπως θέτε και εσείς που τον έχετε αφήσει στον καναπέ τον κόσμο πια ως θεατή? Όχι εσείς προσωπικά. Εγώ δεν το θέλω καθόλου αυτό και ίσα ίσα ως άτομο και ως βουλευτής έχω καλέσει επανειλημμένος και έχω προσπαθήσει να καλέσω τον κόσμο στο να κινητοποιηθεί. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος ή προσπαθεί μια ομάδα ανθρώπων, θέλει άλλα πράγματα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχει μια αναμονή και παθητικότητα. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, το τι θα συμβεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλυτική σημασία. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι δεν θα γίνει εύκολα ούτε καν δηλαδή αυτό που πολλοί υποθέτουν, η λεγόμενη κολοτούμπα ή όλα τα σχετικά. Ούτε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοια, ούτε ο πρωθυπουργός είναι τέτοιος από όσο γνωρίζω εγώ, αλλά και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν σε αυτό πάνω στο οποίο έχουν εκλεγεί. Ότι εξελέχθησαν για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, για να βάλουμε ένα καινούριο πρόγραμμα, για να την απαλλάξουμε από τα μνημόνια. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ο ίδιος, ούτε η ηγεσία του εύκολα θα δεχτούν μια τέτοια βολική λύση, ένα τέτοιο συμβιβασμό βρώμικο ή οτιδήποτε άλλο, τον οποίο προωθούν διάφορα κέντρα και στη χώρα μας και το οποίο παρουσιάζουν ως την ιδανική λύση, την καλύτερη λύση και αν ξέρετε το κάνει αυτό η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε όλα καλά γιατί θα βρει στήριξη στο λαό. Αυτά είναι κουταμάρες κατά την άποψή μου. Δεν είναι έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πρόκειται να γίνει έτσι και μέσα εκεί θα δοθεί η μάχη και η μεγάλη μάχη για το μέλλον της χώρας. Αυτό
γίνεται όπως μιλάμε και θα γίνει ακόμα περισσότερο μπροστά μας. Αυτό να έχετε υπόψη σας. Εγώ αυτό εκτιμώ δηλαδή. Ότι θα συμβεί και στη βάση αυτή θα χαράξει και η Ελλάδα καινούργια πορεία, γιατί πλησιάζει η ώρα της, των αποφάσεων. Πλησιάζει πια, δεν είναι χρόνος. Τελειώνει ο χρόνος. Όταν λέτε τελειώνει ο χρόνος, θεωρείτε κι εσείς ότι ο Ιούνιος ούτως ή άλλως είναι καταληκτικός? Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων, σας είπα, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε τεράστια πίεση ρευστότητας και χρηματοδότησης. Αποπληρώνουμε τα χρέη μας. Έχουμε βρεθεί στην απολύτως απαράδεκτη θέση να αποπληρώνουμε τα χρέη μας σε κανονική βάση από ίδιους πόρους. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που το κάνει αυτό. Γι' αυτό έχουν στερέψει τα πάντα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επί το Μακρόν, όπως καταλαβαίνετε. Θα σπάσει. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται επί το Μακρόν αυτό. Επομένως, το επόμενο διάστημα δεν μπορώ να εκτιμήσω ακριβώς πώς θα είναι αυτό, γιατί εξαρτάται και το πώς θα κινηθούν οι φοροσπρακτικοί μηχανισμοί με τις 100 δόσεις και ούτω καθεξής. Αυτό αλλάζει δηλαδή εβδομάδα την εβδομάδα. Αλλά το επόμενο διάστημα, τον Μάιο και τον Ιούνιο, τέλος πάντων θα τελειώσει αυτή η περίοδος. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο εξάλλου έχουμε να κάνουμε τεράστιες αποπληρωμές στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όσο και να κινητοποιήσουμε τους εγχώριους πόρους, αυτές οι πληρωμές δεν γίνονται. Είναι άρα αυτό... λοιπόν ο χρόνος τελειώνει. Χρηματοδότηση πρέπει να βρεθεί καινούργια, συμφωνία πρέπει να γίνει, πρέπει να λήξει αυτή η κατάσταση και να προχωρήσει η χώρα στην πορεία την οποία θα διαλέξει για το επόμενο διάστημα και η οποία ελπίζω εγώ να είναι σε θετική κατεύθυνση, γιατί αν είναι σε άλλη κατεύθυνση, τότε σας επαναλαμβάνω, αυτό θα είναι και το τέλος μας ως κοινωνία και ως, κοινωνία και ως έθνος. Άρα λέτε ότι είναι οριακό για την ίδια την ύπαρξη ως κοινωνία και ως έθνος αυτής της χώρας, και φαντάζομαι ότι σημαίνεται την άποψη ότι η οικονομία δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι μήνα με το μήνα. Μήνα με το μήνα εξασφαλίσαμε το να πληρώσουμε, μήνα με το μήνα εξασφαλίσαμε το να μην πληρώσουμε, και εννοώ και στο εσωτερικό εγώ, όχι στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι η οικονομία. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε. Φυσικά δεν γίνεται να προχωρήσει, να πηγαίνουμε άλλο. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να υπάρξει μια κανονική χρηματοδότηση των δημοσίων αναγκών, να υπάρξει μετά μια τέλος πάντων ομαλοποίηση της χρηματοδότησης από πλευράς τραπεζών, να μπορέσουν να κινηθεί ο ιδιωτικός τομέας, να πάρει μια ανάσα δηλαδή η παραγωγή, το εμπόριο και να κινηθούμε τέλος πάντων φυσιολογικά. Δεν θα είναι αυτό το πράγμα καμιά έκρηξη ανάπτυξης, αλλά θα είναι μια ομαλοποίηση της κατάστασης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί το ακρόν αυτή η κατάσταση που ζούμε σήμερα. Φτάνουμε στο τέλος. Και επίσης θα πρέπει να, τον Ιούνιο να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της χρηματοδότησης του χρηματοδοτικού κενού που έχουμε μπροστά μας για το υπόλοιπο έτος. Είναι μεγάλο το κενό αυτό. Σωστά. Είναι περίπου 20 δισεκατομμύρια κατά συντηρητικές εκτιμήσεις. Άρα λοιπόν ο χρόνος τελειώνει. Εδώ λοιπόν θα αποφασίσουμε τώρα τι θα γίνει, που χαρακτεί η πορεία της χώρας. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που πρέπει να αποφευθεί πάση θυσία είναι κάποιο είδους επιστροφή σε αυτά που ζήσαμε. Αυτά τελείωσαν, έχουν αποτύχει. Ξέρει ο ελληνικός λαός ότι έχουν αποτύχει. Δεν πρέπει να τον μαγέψουν ή να τον μπερδέψουν ή τέλος πάντων να του τα παρουσιάσουν με άλλο τρόπο αυτοί που έχουν συμφέρον να γυρίσουμε εκεί που ήρθαμε, και δεν είναι λίγοι. Σας ξαναλέω, δεν είναι λίγοι αυτοί ούτε στον πολιτικό κόσμο, ούτε στον τραπεζικό και συστηματικό κόσμο. Είναι πολλοί που θέλουν να μας γυρίσουν εκεί που είμαστε. Πρώτη τελευταία μου ερώτηση. Είστε ένας πολιτικός που είναι ανάμεσα στον κόσμο και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Κάνω μια υπόθεση εργασίας. Φτάνουμε Ιούνιο, το λέω σχηματικά τον Ιούνιο. Για 10 μέρες έχουμε καθυστέρηση πληρωμών μισθών και συντάξεων και έχουμε και μια συμφωνία ετεροβαρής για τη χώρα, ακόμη πιο ετεροβαρής και από τις 20 Φεβρουαρίου, αλλά έχουμε ουρές στα ATM και δεν έχουμε πληρωμές. Έχετε την αίσθηση, παρά τη δυναμική που αναπτύσσετε εσείς και άλλοι, ότι είναι δύσκολο να βρεθούν, τα έχετε ακούσει τα σενάρια, πρόσκαιροι αλλά έτοιμοι σύμμαχοι από άλλους πολιτικούς χώρους στο όνομα της μη πλήρους κατάρρευσης, ευγενές όραμα, της χώρας και της πληρωμής, ούτως ώστε να περάσει αυτή η συμφωνία όσο επώδυνη και αν είναι? Τώρα μου βάζετε ένα σενάριο το οποίο δεν είναι παράλογο, έχει μια λογική, ή άλλος θα μπορούσε να φτιάξει ένα άλλο σενάριο. Εκείνο που δέχομαι εγώ από αυτό που λέτε είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάει η άνοιξη και μπαίνουμε στο καλοκαίρι, τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο ωριακά, όλο και πιο δύσκολα, και θα αντιμετωπίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση κτλ. Ο συνασπισμός που κυβερνά τη χώρα τη στιγμή αυτή, η ΣΥΡΙΖΑ, θα αντιμετωπίσει και αυτό τεράστιες πιέσεις. Είναι έτσι αυτό το πράγμα, όπως το λέτε. Και θα υπάρχουν διάφοροι καλοθελητές, διάφοροι οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα μέσα στη Βουλή, οι οποίοι λειτουργούν περίπου ως η αστυνομία του ευρώ.
Δεν είναι να φέρει κανείς τη λέξη ευρώ, είναι διάφοροι μέσα στη Βουλή που πετάγονται και έχουν στείλουν τα αυτιά τους ραντάρ και κεραίες για να δουν ποιος θα πει κακιά κουβέντα για το νόμισμα αυτό ή για τους Ευρωπαίους κτλ. Είναι λοιπόν πολύ καλοθελητές που θα βγουν και θα πούν ότι αυτοί θα σώσουν τη χώρα και θα κάνουν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν θα παιχτεί εκεί όμως το θέμα, κύριε Σαχίνη, κατά την άποψή μου. Υπάρχουν, σας ξαναλέω, δυνάμεις υγιέστατες και μες στο ΣΥΡΙΖΑ και στον όκρο του ΣΥΡΙΖΑ και στην ηγεσία του. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ όπως πολλοί κόσμος αφήνει να εννοηθεί. Δεν θα δεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ τέτοια κατάσταση χωρίς μάχη, χωρίς αγώνα, χωρίς πάλι. Εμείς δεν βγήκαμε στην κυβέρνηση για να κάνουμε τέτοιους συμβασμούς. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ούτε η ηγεσία του είναι τέτοια, ούτε η κοινοβουλευτική του ομάδα, ούτε τα στελέχη του, ούτε ο κόσμος που μας ψήφισε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν έχει λυγίσει η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Παρατάζω μου γίνει. Λένε, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει λυγίσει. Μπορεί να μην έχει πάει επιθετικά μπροστά, αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί να μην έχουμε υλοποιήσει μεγάλο μέρος του προγράμματος μας, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν έχουμε λυγίσει παρά τους τρομακτικούς εκβιασμούς. Και αυτό το βλέπει ο ελληνικός λαός. Το βλέπει και το καταλαβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι και να λένε αυτοί που τέλος πάντων φιλοσοφούν περί Ευρώπης και περί Ευρώ και δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι ουκολίγοι και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στα πολιτικά κόμματα. Ωστόσο, κύριε Λαπαβίτσα, αυτή η πολυφωνία από το πρωί μέχρι το βράδυ, παρά την υπομονή του κόσμου, δεν αρχίζει και δημιουργεί μια νομιμοποιητική βάση αμφισβήτησης της ίδιας της κυβέρνησης? Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει μια ενιαία συναντήληψη, πολλές φορές δίνεται αυτή η εικόνα. Άλλη προσέγγιση ο ένας, άλλη προσέγγιση ο άλλος. Δεν αρχίζει και πριονίζει ουσιαστικά αυτή την υπομονή και τη στήριξη ευρύτερα κόσμου που δεν έχει ψηφίσει την κυβέρνηση, αλλά την αποδέχτηκε αμέσως μετά? Όχι, κύριε Ζαχαρία, δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτό είναι κάτι που θέλουν να το παρουσιάσουν. Έτσι ακούγεται και έτσι παρουσιάζεται από αυτούς στην ουσία που θέλουν να μας γυρίσουν πίσω εκεί που ήρθαμε. Εγώ αυτό που ζω είναι το εξής. Ο κόσμος στηρίζει ευρύτατα το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνησή μας. Δεν έχει αλλάξει η στήριξή του. Μπορεί να μην υπάρχει εκείνος ο πρώτος ενθουσιασμός μετά τις εκλογές. Και είναι φυσιολογικό. Δεν μπορεί να είναι ο κόσμος συνέχεια ενθουσιασμένος όπως ήταν μετά τις εκλογές. Αλλά η στήριξη είναι ισχυρότατη και είναι πολύ μεγαλύτερη το 36% που πήραμε συνολικά στις εκλογές. Δεν έχει αλλάξει λοιπόν αυτό. Και εκεί μέσα αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς επειδή ο μόνος πολιτικός χώρος με υγεία σήμερα στην Ελλάδα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που αναγνωρίζει ο κόσμος έμεσα είναι ότι τέλος πάντων να και κάπου που υπάρχει μια δημόσια συζήτηση είναι καλό να ακούγονται οι διαφορετικές φωνές. Και αυτό εγώ το εισπράττω προσωπικά. Να το ξέρετε. Παρά τα όσα λέγονται για μένα, κάποια τα γνωρίζετε και στο τύπο και αλλού. Ο κόσμος που συναντώ και μιλάω, οι καθημερινοί άνθρωποι, είναι τέλος πάντων ξεκάθαροι σε αυτό. Πρέπει να ακούγονται αυτές οι φωνές, πρέπει να υπάρχει αυτή η συζήτηση, γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Υπάρχει μέσα μας, αυτό είναι. Υπάρχει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή είναι η υγεία μας, αυτή είναι η δύναμή μας. Γι' αυτό κυβερνάμε την Ελλάδα και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να κυβερνάμε, αρκεί να είμαστε πιστοί σε αυτές τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες εκλεγήκαμε. Θέλω να κλείσουμε αφού σας ευχαριστήσω ευθύς εξ αρχής για όλο αυτό το χρόνο και για τις απαντήσεις σας σε ερωτήσεις που σας κάναμε, χωρίς ατζέντα, ρωτώντας σας κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι και το κρίσιμο. Αυτό που περιμένει να ακούσει ο Έλληνας πολίτης. Έτσι όπως έχουν τώρα τα πράγματα, με βάση αυτά που ζητάνε οι εταίροι και δανειστές και με βάση τις κόκκινες γραμμές που θέτει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός συνασπισμός, φαίνεται ότι είμαστε σε ένα αδιέξοδο. Το ερώτημα είναι, αν δεν αλλάξει αυτό το τοπίο, δηλαδή δεν υποχωρήσει η άλλη πλευρά, αλλά δεν υποχωρήσει και η πλευρά της κυβέρνησης, πρέπει να προετοιμαζόμαστε ακόμη και για τη ρήξη? Μα και βέβαια, η ρήξη είναι μία προοπτική, είναι κάτι που πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι. Επαναλαμβάνω, για τη ρήξη έχουν μιλήσει και οι πολύ υπεύθυνοι υπουργοί της κυβέρνησης, όχι μόνο εγώ, οι άλλοι βουλευτές. Είναι κάτι που να βρίσκεται εκεί, να υπάρχει στο τραπέζι και να η χώρα μας να ξέρει ότι τέλος πάντων υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ο Πρωθυπουργός σήμερα μίλησε για έννοιμο συμβιβασμό, να δούμε τι μορφή θα πάρει αυτός, αλλά φυσικά αν αυτή είναι η στόχευσή μας, δεν σημαίνει ότι η ρήξη είναι κάτι το οποίο δεν είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο πρέπει να εξετάζουμε. Αυτό που έχω να πω εγώ στο θέμα αυτό είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι
δεν πρόκειται να γίνει τίποτα χωρίς την ετοιμιγορία και την πλήρη πληροφόρηση και την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει χωρίς τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Το δεύτερο είναι ότι δεν πρέπει να φοβάται ο ελληνικός λαός. Όλα είναι διαχειρίσιμα. Όλα. Αυτοί που θέλουν να ζωγραφίσουν καταστάσεις κόλασης, καταστάσεις καταστροφής και αρμαγεδόνας, πράγματα που θα τα έχουν στείλει, θα έχει στείλει ο Βελζεβούλ και οι διάφοροι δαίμονες αποκαλύψεως, εάν τυχόν και αλλάξουμε πορεία, αυτοί οι εμπολείς έχουν άλλα συμφέροντα ή μιλάνε χωρίς να καταλαβαίνουν τι λένε. Όλες οι καταστάσεις είναι διαχειρίσιμες. Θα πρέπει να γίνει αυτό που να γίνει για να ζήσει ο ελληνικός λαός και να ζήσει το ελληνικό έθνος. Αυτός είναι ο κοινός παρανόμος συστημικά. Και αυτό μπορεί να γίνει. Να ξέρετε, δεν υπάρχει καμία κατάσταση που δεν είναι διαχειρίσιμη. Καμία. Κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, επειδή είστε και οικονομολόγος, αυτό το σενάριο που προέκυψε τις τελευταίες μέρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός ευρωζώνης, με παράλληλο νόμισμα, τι ακριβώς είναι? Είναι μια λύση? Όχι, αυτό δεν είναι λύση. Αυτό είναι κάτι πολύ κακό. Αυτό είναι σε καλύτερη περίπτωση μια μεταβατική κατεύθυνση μικρού διαστήματος, η οποία θα έχει πολλές παρενέργειες. Αυτό δεν είναι μια λύση. Αυτό είναι και λίγο από το κλίμα των τροπικών και λίγο από το κλίμα της αρκτικής ζώνης και λίγο από το εύκολο κλίμα και λίγο από εκείνο και λίγο από αυτό. Δεν γίνεται τίποτα έτσι. Αν είναι να υπάρξει κάτι διαφορετικό, αν είναι να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο, να τα αλλάξουμε σωστά, να βάλουμε τα πράγματα σε άλλη βάση και να προχωρήσει η οικονομία σε συνεργασία με την Ευρώπη, χωρίς να έχουμε ρήξει με την Ευρώπη, ενώ δηλαδή σπάσιμο των δεσμών με την Ευρώπη, να προχωρήσουμε σε άλλες καταστάσεις, αν αυτό διαλέξει ο ελληνικός λαός. Αλλά αυτό το πράγμα, χρεοκοπία μέσα στην νομισματική ένωση, αλλά αυτά τα σενάρια που ακούνε, διακινούνται, αυτά είναι απελπιστικά άσχημα σενάρια.